Τεράστια οικονομική ζημιά λόγω της πανδημίας έχει υποστεί ο ανερχόμενος κλάδος της κρουαζιέρας. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε τον Απρίλιο, οπότε εταιρείες ακύρωναν τα ταξίδια τους, αναζητώντας λιμάνια για να γυροβολήσουν προσωρινά. Σύμφωνα με στοιχεία, τον Απρίλιο του 2020, 112 κρουαζιερόπλια βρίσκονταν δεμένα σε λιμάνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα μαύρα σύννεφα παραμένουν στον χώρο της κρουαζιέρας και στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς σύμφωνα με τον Γιάννη Βαρδαβά, τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο δεν θα υπάρξει καμία προσέγγιση από κρουαζιερόπλιο στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ θολάνε τα πράγματα και για το μήνα Σεπτέμβριο. Περίπου περιμέναμε 10% αύξηση από πέρυσι τα κρουαζιερόπλια. Όλους αυτούς τους μήνες. Και δυστυχώς είχαμε το ανέλπιστο αυτό γεγονός με τον κορονοϊό. Και όλα αυτά έμειναν στο μηδέν. Το πλήγμα στον κλάδο της κρουαζιέρας είναι τεράστιο και η φετινή χρονιά θεωρείται χαμένη. Στελέχη του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ευελπιστούν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο να καλύψουν ένα πολύ μικρό μέρος των ζημιών, το οποίο θα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και ο Ιούλιος δεν θα έχει και ο Αύγουστος δεν θα έχει. Εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, εάν αυτό ο ιός αυτός, ο κορονοϊός που λένε, κάποια στιγμή θα έχει έξαρση, τότε πιστεύουμε ότι θα χαθεί και ο Σεπτέμβριος. Εάν η κατάσταση σταθεροποιηθεί, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τα πρώτα κρουαζιερόπλια από τα μέσα του Σεπτέμβρη και μετά. Και ο κλάδος της κρουαζιέρας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτόγνωρη, απρόβλεπτη και συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα μετά την καταιγίδα του κορονοϊού είναι πώς θα ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των επιβατών, προκειμένου να επιλέξουν και πάλι ως τρόπο διακοπών την κρουαζιέρα. Επειδή οι μήνες Οκτώβρη-Νοέμβρη οι κρουαζιέρες κορυφώνονται για την Κρήτη, για το Ηράκλειο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε, δηλαδή η μεγαλύτερη κίνηση κρουαζιεροπλοίων για το Ηράκλειο είναι Οκτώβριο με Νοέμβριο. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι αυτό το τελευταίο τρίμηνο του 2020 να καλύψουμε κάποιες ζημιές από αυτές που έχουν υποστεί μέχρι τώρα από την κρουαζιέρα. Να σας πω και εδώ επίσης ότι από 1η Ιουλίου οι μηνοϊκές γραμμές μας έχουν ενημερώσει ότι θα ανοίξουν μια γραμμή προς τις Κυκλάδες με τα καταμαράν του έργου. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εταιρείες καταθέτουν αιτήματα και στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου προκειμένου να γυροβολήσουν και να φιλοξενηθούν στο λιμάνι μέχρι τον Μάρτιο του 2021.